Και βεβαίως, να πω και κάτι ακόμα να το ξεχάσω, 20 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Το λέω από σήμερα, πριν από λίγο έκλεισε. Καταρχήν τα χαμό που καταλαβαίνει σήμερα, Λεωνίδα. 20 Ιανουαρίου Τετάρτη θα είναι η δική μου προσωπική πίτα. Κοπή πίτα και ομιλία στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Όπου φυσικά κυρίαρχο θέμα θα είναι το αίτημα για δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό. Όπου φυσικά και εκεί θα συγκεντρώνουμε υπογραφές, θα δώσουμε blog, θα μοιράσουμε υλικό, τυπώνουμε φυλάδια, τα επιχειρήματα πάντα. Γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά με τόσο μεγάλη ένταση σήμερα, Λεωνίδα. Ελευθεροτυπία του Σαββάτου. Ο ερήτημος κύριος Χρήστος Ζέρβας. Κύριε Ζέρβα, σας παρακαλώ πολύ, αλλάξτε το επώνυμό σας, τουλάχιστον κάτω Ζερβός, που σημαίνει αριστερός. Μην το λέτε Ζέρβας. Έχει μια ιστορία αυτό το επώνυμο. Πάμε λίγο κοντά να διαβάσουμε τι γράφει ο κύριος Ζέρβας εις την ελευθεροτυπία του Σαββάτου. Εδώ η Ιφηγένειά μου στην πρώτη θήλη, παρακαλώ πολύ. Στην πρώτη θήλη, να τη διαβάσουμε στον αέρα για να μην φανεί ότι σας τα λέω εγώ. Για να καταλάβετε σε τι όργιο προπαγάνδα ζούμε. Να έρθει εδώ. Οι ρυθμίσεις, μην πάγω νεφακός, οι ρυθμίσεις για την Ιθαγένεια και την ψήφο των μεταναστών προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις και έγιναν αφορμή για πολιτικο-ιδεολογικές συγκρούσεις και ξεκαθαρίσματα ενθοπαραταξιακών λογαριασμών. Ο λαός, παράλληλα με άλλες δύο ακροδεξιές εθνικιστικές ομάδες, λέει ο κ. Ζέρβας, προχωρά σε συλλογή υπογραφών για διενέργεια δημοψηφίσματος. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιώνουν την επιλογή τους. Ιδίως μετά την πλήρη αποστασιοποίηση της Νέας Δημοκρατίας από παρόμοιες επιχειρήσεις άσκησης φόβου στην κοινωνία. Ξαναλέω, Σάββατο γράφει αυτό το άρθρο. Σάββατο, δύο μέρες πριν ξεκινήσει η εκστρατεία, πρόσεξε. Τα μέχρι τώρα στοιχεία μάλλον δεν δικαιώνουν την επιλογή τους. Μας λέει το Σάββατο ο κύριος Ζέρβας και επαινεί τον κύριο Σαμαρά. Τον αφήνω αυτό τώρα, δεν γνώμη να ασχολούμαστε άλλο μαζί του. Λοιπόν, μας λέει να, λοιπόν ο κύριος Ζέρβας στην ελευθεροτυπία ότι φαίνεται με τα πρώτα στοιχεία ότι δεν θα επιτύχει η συλλογή υπογραφών. Σάββατο 9 του μηνός. Κυριακή 10 του μηνός, την επόμενη μέρα. Ο ίδιος δημοσιογράφος. Πάμε να δείξουμε λίγο κοντά, μην πάμε να φαγκώ. Πάλι ο κύριος Ζέρβας. Το έχει πάρει εργολαβείο ο κύριος Ζέρβας. Ιθαγενείς και ψηφοφόροι. Πάμε λίγο κοντά, παρακαλώ πολύ, Φιγένη, να διαβάσουμε το βάζω λίγο έτσι να μην φεγγίζει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θέλω να έρθουμε. Μετά την αποτυχία του λαός και άλλων ακραίων εθνικιστών να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα μέσω της συλλογής υπογραφών για δημοψήφισμα εξαιτίας και της αρνητικής στάσης Νέας Δημοκρατίας, η μάχη μεταφέρεται στη Βουλή. Πρόσεξε. Να μην έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, εμείς ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει ατύπως, δηλαδή ότι πρόλαβε ο καθένα με αυτά που τυπώσαμε το διαδίκτυο και τέτοια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Λεωνίδα. Το Σάββατο, τα πρώτα στοιχεία του κυρίου Ζέρβα του λέγανε ότι δεν πάμε καλά. Μάλιστα. Την Κυριακή το έληξε ο κύριος Ζέρβας. Είπα αποτύχαμε. Μα τώρα αυτό είναι δημοσιογραφία που κάνετε. Έτσι κι αλλιώς τα άθρα γράφτηκαν στον ίδιο χρόνο. Ρε παιδί μου, θέλω να εξηγήσω τι θα πει δημοσιογραφία. Γιατί μάλλον στην Ελλάδα έχουμε χάσει παντελώς, τη λογική μας. Δεν ξέρω το έχω βάλει αυτό εδώ. Πάμε λίγο. Έχει κάτι από πίσω. Δεν έχει σημασία, πάμε λίγο γρήγορα. Α, και θέλω να δείξω ένα-δύο ακόμα δημοσιογραφήματα και πάμε λίγο παρακάτω. Λέω και δύο λόγια για την κυρία Δραγώνα και πάμε στα βιβλία. Καταπληκτικό δημοσίευμα από τη χθεσινή Καθημερινή, τον κύριο Κασιμάτη. Για το διαβάσουμε λίγο όλο αυτό στον αέρα. Δεν το λέω εγώ. Το δημοσίευσε η Καθημερινή, ο κύριος Κασιμάτης. Λοιπόν, ο Παπανδρέου, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σπουδές στη Σουηδία και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου, είναι ένας μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης που αισθάνεται πιο άνετα το μιλάει αγγλικά παρά ελληνικά. Είναι ένα απόσπασμα της ανταπόκρισης από την Αθήνα, της ισπανικής Λαβανγκάρντια, της μεγαλύτερης εφημερίδας Βαρκελόνης. Δημοσιεύτηκε στις 4 του μηνός Ιανουαρίου, εννοεί, υπό τον τίτλο «Ο Παπανδρέου και τα ερείπια της Ελλάδος». Το ασχολιάζει ο Κασιμάτης. Τώρα, για ποιο λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος έκρινε ότι όφιλα να το αναρτήσει στο περίφημο blog του, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή κάπου γράφει στην έναντι παράγραφο αναφέρεται και το δικό του όνομα. Το ξαναλέω. Τι έγραψε η μεγαλύτερη εφημερίδα της Βαρκελόνης, να δείξουμε λίγο παρακαλώ, δεν δικό μας. Το έγραψε η μεγαλύτερη εφημερίδα της Βαρκελόνης στις 4 Ιανουαρίου. Και το ανήρτησε στο blog του ο Υφυπουργός κύριος Πανάρετος. Άρα έχει την έγκριση του κόμματος, ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σπουδές στη Σουηδία και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου, είναι ένας μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης που αισθάνεται πιο άνετα να μιλάει αγγλικά παρά ελληνικά. Βέβαια. Έτσι. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, αυτά τα είπε η Ισπανική εφημερίδα και τα ενέκρινε ο κ. Πανάρετος στο blog του. Τώρα, ελεύθερο τύπος, αρχίζει να ανάβει το θέμα. Τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει τον ελεύθερο τύπο τι παίζει. Δύο-τρία, γρήγορα πάμε. Δύο-τρία. Λοιπόν, εδώ δημιουργούν κομματική πελατεία με μετανάστες. Καλά που ξυπνήσατε εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
και κίνδυνος να διεκδικήσουν δικαιώματα και οι γονείς. Τώρα το καταλάβατε κίνδυνο. Καλά. Φωνάζουμε εμείς από κίνδυνος το Νοέμβριο. Τώρα το πήρατε δίσκο. Πρόσεχε. Τώρα μας λένε να γίνουμε Ευρώπη. Και λέμε μην τα βιβλία του Κολοβού τι γίνεται στην Ευρώπη. Για να δείξουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Για έλα λίγο εδώ, έχω ένα παγόνεφαγκό. Δεν πειράζει. Θα το πάμε λίγο πολύ γρήγορα, δεν θα χάσω χρόνο τώρα. Ο Μωάμεθ τρομάζει την Ευρώπη, ξέρεις που πήγε ένα σωμαλό να αποκεφαλίσει τον συγγραφέα με τα σκίτσα. Και ενίσχυση τσάκρας δεξιάς λογοφόβου που λέει ότι στην Ολλανδία σε επόμενες εκλογές προβλέπεται να είναι αυτός πρωθυπουργός. Ο οποίος έχει προτείνει να απαγορευτεί το Κοράνι ως τρομοκρατικό εγχειρίδιο. Δηλαδή στην Ολλανδία που τους δώσανε ψήφο, το αποτέλεσμα είναι τόσο πολύ να αντιδράσει η κοινωνία που να φτάνουν να συζητάνε τώρα την απαγόρευση του Κορανίου. Πάμε παρακάτω. Πώς πάνε να απαξιώσουν τότε την προσπάθεια. Εφημερίδα Βέτο. Ποιο είναι το επιχείρημα για το δημοψήφισμα. Για να δούμε το ωραίο έξυπνο επιχείρημα του κυρίου Τενταφυλόπουλου. Γιώργος Καρατζαφέρης. Δεν είναι του ιδίου, ενώ κάποιος συνεργάτης. Ποιος είναι εδώ, νομίζω, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης. Ζητάει δημοψήφισμα για την απόδοση των Αγίων Μετανάστες. Να αποφασίσει, λέει ο λαός. Ο λαός που ξέρει. Φανταστείτε τώρα να έκανα στα τέλη του 70 δημοψήφισμα για την ένταξη όλη τη χώρα στην ΕΟΚ. Τώρα θα έρθει το ταχυδρομείο για το έμβασμα από Αλβανία. Ναι, ναι, καλά. Κύριε. Ας έκαναν. Ο Κώστας Γιαννακίδη, συγγνώμη. Κύριε Κώστα Γιαννακίδη, κάνετε κάποιο λάθος. Διότι η Αλβανία ήταν τότε στο Χότζα και αν εμείς δεν ήμασταν στην ΕΟΚ, δεν θα πού να πάνε οι Αλβανοί και θα πεινάγαμε όλοι μαζί. Πάμε και δύο πράγματα ακόμα και κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Δημοσκοπήσεις. Εδώ έχει λίγο πλάκα. Πάμε στην πρώτη δημοσκόπηση. Εταιρεία Mark. Για να το δείξουμε λίγο, να έρθει ο Φακουστό να δείξουμε τη δημοσκόπηση. Το Πασόκ 39,6 από 44. Η Νουδού 29 από 33,5. Το Κουκουέ 6,7 από 7,5. Ο Λαός 5,2 από 5,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9 από 4,7. Τι οικολόγοι πράσινοι 1,6 από 2,3. Πόσα έχει αντιφρύνει τη ψήφο, 20% σύνολο. Λοιπόν, εμείς έχουμε χάσει 0,4. Μάλιστα. 5,6 πήραμε. Το ΚΚΕ έχει χάσει περίπου μια μονάδα, 0,8 για την ακρίβεια. 0,09, 7,6 για πάλι, 0,9, περίπου μια μονάδα. Η Νουδού έχει χάσει 4,5 μονάδες. Το Πασόκ έχει χάσει 5 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει μία μονάδα. Αλλά η διαφορά του παραμένει 10, ναι. Ερώτηση, ποιος έχει χάσει λιγότερο? Εμείς. Λιγότερο, μάλιστα. Ανάλυση της δημοσκοπήσεως. Εντύπωση προκαλούν οι διαρροές των ψηφοφόρων του λαού προς τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη εντύπωση. Πρόσεξε, είμαστε αυτά το κόμμα. Τα μαθηματικά που τα βρήκατε, περίμενε. Είμαστε το κόμμα που έχει τι την μαθηματικά μικρότερη απώλεια. Αυτά. Για την ακρίβεια, είμαστε παραπάνω από τι δικέ εκλογέ. Αφού δεν έχει βάλει μόνο ένα βάσιο. Αν κάνει ένα βάσιο, αν κάνει ένα βάσιο. Μαγειρεμένο είναι το βλέπει. Είμαστε μόνο ανεβασμένοι. Πάμε λίγο στην άλλη δημοσκόπηση στο θέμα. Πάμε στην αντίστοιχη δημοσκόπηση άλλη στο θέμα. Αυτή έχει ακόμα πιο πλάκα. Η άλλη λοιπόν μας δίνει 34,7 στο Πασόκ, 25,5 στη Νέα Δημοκρατία, 6,3 στο Κουκουέ, 4,5 στο Λαός, 3,6 στο ΣΥΡΙΖΑ. 17%. Όχι 17, 17 και 17 και 1,5 πάει κοντά στο 30 όλο αυτό που έχει. Ερώτηση. Ερώτηση. Τι γράφει η άλλη στην ανάλυση τη? Συνεχίζει διαρροέ του λαού όπω αμαρά. Τρομερέ. Ερώτηση. Πόσο μα είχε ρε παιδιά η Άλκο τον περασμένο μήνα? Η Άλκο, ίδια εταιρεία. Πόσο μα είχε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, όχι. Σου πω εγώ που τα θυμάμαι. 3,3. Δεν το γράφει. Θυμάσαι εκείνη τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο site του Ευαγγελάτου. Σωστό. Η Άλκο μα δίνει σε ένα μήνα στο 3,3 συν 50%. Δηλαδή συν 1,2. Αυτό δεν κάνει εντύπωση τον κύριο Παναγόπουλο. Είναι γνωστές οι σχέσεις του ιδιοκτήτου της εταιρείας με την πολιτική του κ. Σαμαρά, αυτού του παρελθόντος η αλήθεια είναι, αυτό το περνάω. Δεν κάνει εντύπωση τον κ. Παναγόπουλο ότι από το Δεκέμβριο που μας έδινε ο ίδιος 3,3, τον Ιανουάριο έχουμε πάει στο 4,5, που είναι και η καλύτερη δημοσκόπηση που θα διάλειμμα του ήρθαν παρόντο. Νομίζω 5 είναι το. Τα είχε δώσει 5, να ξέρει, για εθνικές εκλογές την ημέρα των ευρωεκλογών που πάρει 7,5. Μάλιστα. Στην παράλληλη κάλπη, στο exit poll. Δεν μας είδε ποτέ παραπάνω. Λοιπόν, δεν κάνει εντύπωση τον κύριο Παναγόπουλο ότι πήρε ο λαός συν 50% σε ένα μήνα σύμφωνα με τον ίδιο. Γιατί εγώ ποτέ δεν είπα ότι πήγαμε 3,3, έτσι, αυτό ήταν απόψη του ίδιου. Αλλά του κάνει εντύπωση εξακολουθούμε να χάνουμε προς Σαμαρά. Κούνια που σας κούναγε. Συνεχίστε έτσι και όταν θα ξυπνήσετε θα είναι πάρα πολύ αργά. Και κλείνω το κομμάτι με το αναστατικό με τη δήλωση του Παναγιώτη Κρητικού, του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του Πασόκ στο θέμα, που λέει ότι πάρα πολλοί βουλευτές του Πασόκ έχουν μιλήσει στον ίδιο προσωπικά και του λένε ότι διαφωνούν με το νομοσχέδιο, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι να κάνουν? Πρέπει να σε επιβεβαιώσω και εγώ, ότι και σήμερα που μίλησα με έναν βουλευτή του Πασόκ, ο βουλευτής αυτός μου είπε ότι σίγουρα θα κάνει αλλαγές στο Υπουργείο και στο δικό του γραφείο είναι χαμός και μάλιστα μου είπε επιλέξει: έχω βαρεθεί να τρώω βρίσιμο.
Λοιπόν, βουλευτή Πασόκ σε μένα σήμερα το πρωί. Κατά συνέπεια, σας λέω πολύ απλά. Είναι το μόνο νομοσχέδιο το οποίο. Καλά, αυτό είναι το νούμερο ένα, το αν είσαι τώρα. Όλα τα άλλα έχουν σημασία τώρα. Μα. Έτσι, αυτά έχουν σημασία, δεν το νούμερο. Λοιπόν, νομοσχέδιο που αφαιρεί αυτό το κόμμα και να μην. Και κλείνω με το κομμάτι του ιού τη ελευθερωτυπία. Θέλω λίγο να μιλήσω στο Ινιόπι, στο Jungle Report για πότε θα κάνουμε. Εδώ είναι το χθεσινό δημοσίευμα του ιού, μην πάγω λίγο φαγκό. Θέλω να πω στον ερήτημο ιό τη ελευθερωτυπία, προφανώ Jungle Report και ιό είναι περίπου στην ίδια, ίσω τα παιδιά του, τα γκόνια και τέτοιο. Λοιπόν, υπόθεση εθνική πλαστογραφία. Έτσι, εδώ έχει ο ιό όλο το δημοσίευμα για την χάλκευση, για την χάλκευση των αποσπασμάτων από τα βιβλία τη κυρία Δραγώνα και εμά εδώ και την πρόταση του Αδόνητο, στο μαθητή του βιβλίου του Δημόπουλου κτλ. Έτσι, έχει και την αφεντιά μέσα. Έτσι, και κατηγορεί ο ιό ελευθερωτυπία ότι ο Μίξτο Δράκη, ο Κώστα Χαρδαβέλα, το πρώτο θέμα, ο Δεσποτόπουλο, ο Κωνσταντάρα, ο Καρατζαφέρη, το παρόν, όλοι εμεί είμαστε μια ακροδεξιά φράξη, η οποία έχουμε πέσει θύμα πλαστογραφία. Μάλιστα.